Στον ανακριτή οδηγήθηκαν, κυρίες και κύριοι, οι δύο αλλοδαποί πακιστανικής καταγωγής, οι οποίοι συνελήφθησαν για τρομοκρατία και συγκεκριμένα κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν να χτυπήσουν εβραϊκή συναγωγή στο κέντρο της Αθήνας. Για όλες τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει σε απευθείας σύνδεση η Έλενα Γαλάρη. Ναι, Λίνα, στις 12 το μεσημέρι έγινε η μεταγωγή των δύο συλληφθέντερων εδώ στα δικαστήρια. Συνοδεία ανδρών της ΟΠΚΕ έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή. Από ό,τι μαθαίνουμε, δεν έχουν δικηγόρο. Οπότε ο δικαστικός λειτουργός αναμένεται να τους διορίσει συνήγορο, έτσι ώστε να λάβουν τα έγγραφα, να λάβει τα έγγραφα της δικογραφίας και να μπορέσουν να απολογηθούν. Οπότε καταλαβαίνετε, θα καθυστερήσει η απολογία τους. Οι δύο άνδρες ηλικίας 27 και 29 ετών αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, καθώς σχεδίαζαν χτύπημα σε εβραϊκό εστιατόριο στο Ψηρή, κοντά στην Εβραϊκή Συναγωγή στην Αθήνα, έναντι αδράς αμοιβής. Να σας πω ότι σύμφωνα με τη δικογραφία, ηγετικό ρόλο φέρεται να παίζει ένας άγνωστος μέχρι τώρα στις αρχές, ο οποίος ζει στο Ιράν και έδινε εντολές στους δύο συλληφθέντες. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για διεύθυνση τρομοκρατικής οργάνωσης. Αναμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Έλενα Γαλάρη, να σε ευχαριστήσω πολύ.